Κουπέλης, δεν μπορώ να προσδιορίσω το χρόνο όπου θα δοθεί τέλος σε αυτή την ιστορία. Δεν έχουμε κατηγορητήριο συγκεκριμένο. Μας είπε ότι είναι ο πραγματογνώμονας, ο Έλληνας ήδη εκεί και εξετάζει τα τηλέφωνα. Δεν ξέρουμε πότε θα δοθεί τέλος σε αυτή την ιστορία. Αν λάβουμε υπόψη μας βέβαια ότι η πολιτική της Τουρκίας είναι να μετατρέπει σε ομοιρία αυτές τις κρατήσεις. Ήδη η πρόταση για ένα Αμερικανό είναι για ισόβια του εισαγγελέα. Είναι χθεσινή είδηση αυτή. Ο οποίος ήδη κρατείται ένα χρόνο εκεί. Είδαμε τι έγινε με τον Γερμανό. Ο πάστορας της Μέρκελ. Έτσι. Είδαμε τι έγινε με τον Γερμανό που χρειάστηκε η Μέρκελ 4 φορές να μιλήσει με τον Ερντογάν. Τι γίνεται με τους 2 Έλληνες στρατιωτικούς? Είναι μια εκτίμηση με λίγα δεδομένα που έχω στα χέρια μου. Είναι ότι θα λήξει αίσια για τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Αυτό που δεν θα λήξει εύκολα και θέλει πολλή δουλειά εκ μέρους μας και εύνοια και της συγκυρίας είναι η ένταση με την Τουρκία. Φαίνεται ότι όλο η πολιτική που είχαμε και η ανάγνωση της πραγματικότητας τα αρκετά περασμένα χρόνια με την υπερεπένδυση στην ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας και την μαγική της μεταμόρφωση, με την αυτό που ονομάσαμε εξημέρωση του θηρίου, και κράτησε 20 χρόνια περίπου αυτό το πράγμα. Μπαίνουμε σε μια άλλη φάση. Η Τουρκία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί έτσι. Είναι ξεκάθαρη η επιθετική της στάση. Συμπεριφέρεται πια ως διεθνής ταραξίας και συμπεριφέρεται όχι μόνο προς την Ελλάδα, που το κάνει, ας μην ξεχνάμε, από τη δεκαετία του 50, όταν σπάει οι μεγάλες συμφωνίες Ινωνού Βενιζέλου. Εδώ οι προκλήσεις όμως είναι εντυνόμενες και συνεχόμενες. Το πογκρόμ του 55. Είδατε τι σας είπα για το Αγαθονήσι. Μπήκε τώρα ότι δεν τους προσβάλλει είναι το γεγονός ότι σηκώσαμε τη σημαία την ελληνική στο Αγαθονήσι. Ναι, θέλω να το που δούμε. Κάνανε παρέλαση 8 παιδάκια. Ναι, θέλω να το δούμε σαν μια επεισόδια σε μια μακρά στρατηγική της Τουρκίας. Η Τουρκία δεν βολεύεται στις μεγάλες. Αυτό δεν το ξέρατε όταν ήρθε εδώ? Φυσικά τα ξέρω. Ο Ερντογάν. Φυσικά. Μήπως δηλαδή έχει δίκιο η αντιπολίτευση. Ρωτάω, δεν παίρνω θέση. Έχει δίκιο η αντιπολίτευση που λέει ότι σε αυτή τη συνάντηση, όταν ήρθε εδώ ο Ερντογάν, του δώσαμε την ευκαιρία να συνεχίσει τις προκλήσεις και επί ελληνικού εδάφους και επί του προεδρικού μεγάρου? Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, ότι υπάρχει μια, ότι υπάρχει ένταση, ότι υπάρχει μια μεταλλαγή της Τουρκίας, όχι μεταλλαγή, ότι αλλάξανε, ότι πια ξεκάθαρα εκφράζουν την επεκτατικότητα, δεν κρύβονται ή αλλάζουν τα πράγματα και ο ίδιος ο Ερντογάν έχει αλλάξει. Κάποτε έλεγε στην Κωνσταντινούπολη γιατί να ξοδεύουμε όπλα οι δύο λαοί στη δεκαετία του 2000. Τώρα λέει άλλα πράγματα. Κάποτε, και τώρα ετοιμάζει επιστρέψεις. Κάποτε είχε το όνειρο να γίνει ο ηγέτης του Σουνιτικού Ισλάμ. Δεν του βγαίνει αυτό. Ξηδάκη, δεν τον θέλει το Σουνιτικό Ισλάμ ηγέτη. Ήθιστε, όταν γίνονται κορυφαίες συναντήσεις και επισκέψεις με ξένους ηγέτες, όλη η ατζέντα να είναι προσυμφωνημένη, αυτά τα οποία θα συμφωνηθούν και θα ανακοινωθούν, αυτά συνιστούν την αλλαγή σελίδας της σχέσης δύο κρατών και μάλιστα τέτοιων κρατών. Εδώ δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Μάλιστα. Άρα, ναι μεν γνωρίζατε, όπως λέτε, αλλά το προφανέστατα το αποτέλεσμα αυτής της επίσκεψης ήταν δεκαπλασιασμός. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Ούτε στην κρίση του 87 με τον Παπανδρέου έγινε έτσι. Πήγανε στον Ταβός με τον Οζάλ και μόλις γύρισε από τον Ταβός είπε μέα κούλπα ο Παπανδρέου, που είχε μεγάλη κρίση. Είχε κρίση στην οποία είχε εμπλέξει τη Συρία, τη Βουλγαρία. Είμαστε λίγο μεγαλύτερη σε ηλικία και θυμόμαστε και τη δεκαετία του 80 τις μεγάλες στιγμές. Είναι πιο περίπλοκα, πιο δύσκολα. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να υποστηρίξω, το είπε και η κυρία Μπακογιάννη πριν, σε αυτό συμφωνώ μαζί της, ότι ακόμη και με τον γείτονα ή τον αντίπαλο ακόμη, με τον οποίο έχεις πολύ τεταμένη σχέση, έχεις ανοιχτούς τους διάβλους διαρκώς. Προχθές στη Σόφια, στην διακοινοβουλευτική των Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων, που έχει τη Βουλγαρική Προεδρία τώρα, είναι η Βουλγαρία Προεδρία. Συνεννοηθήκαμε κάποια κράτη με την Πορτογαλία, με την Ισπανία, με την Ιταλία και συμπεριλήφθηκε στο κείμενο των αποφάσεων καταδίκη, έμεση, κομψή, αλλά καταδίκη της τουρκικής επιθετικότητας και στην Κυπριακή ΑΟΣ και στο Αιγαίο. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο. Ο Ιταλός γερουσιαστής
έκανε την ερώτηση στη Μογκερίνη και την οδήγησε σε μια ευθεία καταδίκη. Σε έχουμε... όλα τα φόρα πρέπει να είμαστε σαφείς και σκληροί. Μισή. Θέλω να πω ότι όπως όλη η πολιτική συγκυρία στην Ευρώπη είναι ρευστή, όπως δεν περιμέναμε ότι θα περάσουν τόσοι πολλοί μήνες να σχηματιστεί κυβέρνηση στη Γερμανία, πιστεύαμε ότι μέχρι τις εορτές των Χριστουγέννων θα έχει σχηματιστεί μια κυβέρνηση. Φτάνουμε στο Πάσχα και τώρα αρχίζει η γερμανική κυβέρνηση να λειτουργεί. Θα δούμε πότε θα σχηματιστεί και ποια κυβέρνηση στην Ιταλία. Όλα αυτά είναι μεγάλες εξελίξεις οι οποίες επηρεάζουν. Ανά 20 ημέρες μπορεί να βλέπουμε μια ταλάντευση στις θέσεις των Ευρωπαίων στο ελληνικό πρόβλημα. Μια αλλαγή την είδαμε. Και θα ξαναδούμε άλλη. Μακάρι. Δεν είναι βέβαιο ότι εφόσον θα μπει στο τραπέζι η ρύθμιση του ελληνικού χρέους, ότι θα έχει. Μετά τις 21 Ιουνίου. Ναι, ότι θα έχει αυτό τον λόγο που προβάλλει τώρα το δυνητού. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο εμένα λίγο με εκπλήσει σε κάποιο βαθμό, αλλά κυρίως με κουράζει και μερικές φορές με σοκάρει, είναι ο τρόπος με την οποία η αντιπολίτευση, όχι όλοι, αλλά πολλοί, εύχονται διαρκώς ένα εθνικό ατύχημα. Είτε κατά τις αξιολογήσεις, είναι κάποιοι που το λένε ευθέως. Κάποιοι που το λένε ευθέως. Ας μην έχουμε ατυχήματα. Αξιολογήσεις. Υπάρχει και γι' αυτό η εξήγηση. Όταν κάποιοι, ένα πολιτικό σύστημα θεωρεί την ελληνική δημοκρατία μαγαζί της, εντάξει, δημοκρατία. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Μπακογιάννη, τον κύριο Ξηδάκη, τη Μαριάννα Πριγιώτη και